Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι Bayern Paris. Η Bayern Μονάχου, η οποία έχει αγωνιστεί σε 10 τελικούς έχοντας κερδίσει 5 τρόπαια. Αγωνίζεται κόντρα στην Paris Saint-Germain, η οποία έχοντας ξοδέψει πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό του Champions League. Λοιπόν, η Bayern, η οποία δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί και να κατακτήσει το τρόπαιο και να ισοφαρίσει την περσινή νικήτρια Liverpool σε κατακτήσεις. Η φετινή πορεία της Bayern ήταν μια πάρα πολύ καλή πορεία, ίσως και από τις καλύτερες πορείες που έχει κάνει ποτέ η Bayern. Μέσα σε 11 μέρες σκόραραν 15 γκολ στους 3 προηγούμενους αγώνες του Champions League και είναι το μεγάλο φαβορί για φέτος. 8-2 απέναντι από την Barcelona. Είναι πάρα πολύ δυνατή η Bayern φέτος. Η Παρή, η οποία πέρασε από την Αταλάντα, πέρασε και από την Λειψία με το 3-0. Και γενικά έχουμε μια Παρή η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά στον τελικό, πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια. Και γενικά περιμένουμε να δούμε εάν αυτά τα λεφτά πιάσανε τόπο, έστω και μετά από τόσα χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τις πιθανές εντεκάδες για το παιχνίδι. Εκτός για την Παρή είναι ο Ναβάς. Για την Paris Saint-Germain, σαν ένα σχηματισμό 4-3-3, έχουμε Sergio Rico, Thiago Silva, Kehrer, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Neymar και Mbappé. Το κλασικό 4-3-3 της Paris. Η Bayern Μονάχου με ένα 4-2-3-1, το κλασικό το οποίο έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια. Με Neuer, Davis, Alaba, Boateng, Kimmich, Alcantara, Γκορέτσκα, Πέρισιτς, Μίλερ, Γνάμπρι και Λεβαντόφσκι. Πάρα πολύ δυνατή εντεκάδα της Bayern. Είναι η εντεκάδα που χρησιμοποιούσε η Bayern σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, τι δίνει το στοίχημα? Ο άσος Παρί είναι στο 3.35, το Χ βρίσκεται στο 4 και το διπλό βρίσκεται σε 2 απόδοση. Τι προτείνω να παίξετε? Διπλό στο 2, στο 2 απόδοση. Goal goal στο 1.35. Εδώ ή over 2.5 ή over 3.5. Το over 2.5 το οποίο είναι στο 1.35 και στο over 3.5 το οποίο είναι στο 1.90. Είναι πάρα πολύ καλά και τα δύο, οπότε μπορείτε να διαλέξετε ποιο από τα δύο. Μπορείτε να παίξετε πιο safe στο over 2.5 και λίγο να ρισκάρετε παραπάνω στο over 3.5. Γιατί γενικά πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι. 4 γκολ θα τα δούμε σίγουρα, νομίζω. Και τώρα τα corner. Over 10,5 corner είναι στο 2.10 απόδοση. Over 11,5 στο 2.55. Και over 12,5 corner στο 3.40. Μπορείτε να παίξετε κάποιο κορνεράκι άμα γουστάρετε. Είναι πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή πάνω από 10,5 corner να παίξετε είναι πάρα πολύ καλό. Μικρά ποσά, δεν χρειάζεται πολλά ποσά στα corner. Τώρα, εάν θέλετε για κάποιο goal Lewandowski, μπορείτε να παίξετε. Είναι γενικά ο πρώτος scorer, οπότε νομίζω άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε κάποιο bet πάνω στον Lewandowski. Και είναι ο πρώτος υποψήφιος και όλος ένα σκοράρι. Μετά αυτό που έβλεπα ήταν για τα shoot. Πόσα shoot εντός εστίας και πόσα shoot εκτός εστίας και γενικά shoot να κάνει ένας παίκτης. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε shoot εντός εστίας για τον Lewandowski, 2 και πάνω. Ή εκτός εστίας και γενικά τα shoot του Lewandowski να τα βάλετε γύρω στα 4, over 4.5, over 5.5. Νομίζω είναι πολύ καλό. Και δίνει ένα ποσοστό κοντά στο 2
2-2-30, κάπου εκεί. Αυτά είναι για το Πάρι Μπάγερν. Θεωρώ πως η Μπάγερν είναι το μεγάλο φαβορί για φέτος. Η Παρή, η οποία έχει στρώσει τα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κοντράρει την Μπάγερν. Η Μπάγερν φέτος είναι ασταμάτητη. Θα το δούμε όμως. Αυτά έχω εγώ να πω. Θα γίνει live σχολιασμό στις 10 η ώρα την Κυριακή.